Πραγματικά απορώ πού έχει φτάσει η χώρα μας. Να βγαίνεις και να κάνεις story λέγοντας στο παιδί σου το πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις Έλληνας, να στηρίζεις το DNA σου, την πατρίδα σου κτλ. Και να λαμβάνεις μηνύματα ότι είμαι φασίστας. Φασίστας επειδή νιώθω Έλληνας, επειδή υποστηρίζω το θεσμό της οικογένειας, επειδή αγαπάω την πατρίδα μου και επειδή πιστεύω στο Θεό. Πού φτάσαμε? Αυτό να λέγεται φασισμός. Έλεος πια δηλαδή. Έτσι όπως έχουν ανακαλύψει λέξεις όπως ο φασισμός και ότι είσαι φασίστας στηρίζοντας την πατρίδα σου και το να πιστεύεις στο Θεό, έτσι όπως έχουν ανακαλύψει τη λέξη ομοφοβικός στην περίπτωση που δεν θέλεις να μαθαίνουν στο σχολείο τα μικρά τα παιδάκια από 4 χρονών για σεξ, για αλλαγές φύλων κτλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε και εμείς μια λέξη που να χαρακτηρίζει όλους αυτούς τους woke τύπους που έχουν όλες αυτές τις ιδέες και να τους στιγματίσουμε, όχι στιγματίσουμε, λάθος λέξη, και να τους κατηγοριοποιούμε και να τους λέμε και εμείς με αυτόν τον όρο. Εγώ πάντως μεγαλώνοντας έμαθα ότι ο φασισμός είναι το να στερείς το δικαίωμα σε κάποιον να έχει την άποψή του, δηλαδή είναι ακριβώς το ανάποδο της δημοκρατίας. Το να μπορείς να έχεις άποψη. Ξέρω, ο φασισμός σου στερεί να έχεις άποψη, σου στερεί να έχεις πιστεύω, σου στερεί να μπορείς να πεις δημόσια την άποψή σου. Και νομίζω πως αυτό ζούμε. Άρα, φασίστες, δεν είμαστε εμείς οι οποίοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Φασίστες είσαστε εσείς που δεν αφήνετε εμάς να εκφραστούμε ότι αγαπάμε την πατρίδα μας. Κάπου το έχετε χάσει.